εδώ. Τι είναι εδώ? Είναι η ελλειπτικότητα του Ερμή. Ποιος είναι? Ναι, ο Ερμής. Η ελλειπτικότητά του, για να κατανοήσουμε για ποιο λόγο δεν έχει τόσο έντονη ηχητική σχέση η αρμονική του. Και δεν έχει φυσική νότα δηλαδή. Δεν έχει μόνο αυτός ελλειπτικότητα, αλλά έχει και ο Πλούτων ελλειπτικότητα. Οι δύο υφέσεις που έχουμε μέσα στα... Οι δύο υφέσεις, οι ακραίες. Ναι. Οι οποίες δεν έχουν αρμονικές αυτοί οι δύο υφέσεις. Εδώ έχουμε αυτό το όργανο, το οποίο να το ανοίξουμε, το οποίο θα... Δεν είναι παρλαγωδάκι. Είναι ταμπουράς λέγεται αυτό, είναι η πανδουρίδα, η αρχαία ελληνική, 4ος αιώνας προ Χριστού είναι αυτό. Αυτό εδώ. Το οποίο εδώ πάνω βάζω την κλίμακα του Πυθαγόρα. Πώς την αναλύει με το 9, με την 9η. 1, 2, 3, 4, 5 συν 4, 6, 7, 8, 9. Αυτό και αυτό δεν έχει, το βλέπετε εδώ. Χ, δεν έχει αρμονική αυτό το τάστο. Αυτό ούτε που αυτό που το τάστο. Εκεί. Αυτό που ισχύει εκεί. Και το δίνω εδώ με τον μαθηματικό τρόπο για να καταλάβουν πώς αναπτύσσονται η κλίμακα και πώς, τι σημαίνει φ τελικά στον ήχο. Το φ του ήχου ποιο είναι. Να το. Η ανάπτυξη της ανάποδης στροφής που μας δείχνανε τα όργανα που ήταν μέσα έτσι. Το καταλάβατε? Πιο κάτω θα μπούμε στο 12, στο οποίο θα μιλήσουμε για τη σπήρα. Εδώ είναι πιο βατά τα πράγματα. Εδώ είναι η σπήρα, θα μιλήσουμε για το μέγα ενία αυτό, θα μιλήσουμε για τη διαπραγματεύση, το οποίο είναι πιο βατά τα πράγματα λίγο. Τι σχέση έχουμε με τον ήχο. Μετά είναι, εδώ πέρα είναι το σημείο που βρίσκεται το ηλιακό σύστημα και η ενεργειακή δομή του γαλαξία. Εδώ είναι ο τρόπος που κινείται ανά 25.000 χρόνια, 25.500-26.000 χρόνια. Ναι. Ο τρόπος που κινείται. Εδώ είναι τα κέντρα τα οποία έχουμε και μας επηρεάζουν. Είναι γαλαξίας, ηλιακό, σεληνιακό, γη, το μπλε, και σελήνη. Είναι τα κέντρα τα οποία μας επηρεάζουν και εδώ τώρα είναι η κάτωψη της στόλου. Η στόλου. Και εδώ θα αναλύσουμε τι σημαίνει η κάτωψη της στόλου. Δεν μάθει. Τι είναι αλήθεια. Αυτό είναι πιο βατό. Αυτό είναι και πιο ευχάριστο. Εδώ είναι... Εδώ έχουμε τη σπήρα πώς αναπτύσσεται. Είναι ο κοκλίας μας. Τι έχει καταγεγραμμένο ο κοκλίας μέσα εδώ είναι. Γέγεσε λίγο πίσω. Αυτή είναι η σελίδα. Στον ένα πιο μίσο. Ένα κλικ. Από μία. Πάρα πολύ κατανοητή. Ναι, εδώ εξηγώ τώρα και εγώ εξηγώ πώς γίνεται το έμπα έβγα των ψυχών, πώς κινούνται, τι κάνουν, τι ράνουν. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, εδώ μιλάμε για το θέμα των ψυχών εδώ. Έμπα έβγα από πού, πώς και τι. Όλο. Και εδώ τώρα είναι ο κοκλίας. Τι έχει καταγεγραμμένο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα. Το βλέπετε. Και ανακυκλώνεται συνέχεια αυτό. Ανακυκλώνεται το ίδιο. Και φτάνει μέχρι εδώ. Είναι ο μέγας ενία αυτός. Ο κοκλίας δηλαδή του αυτιού μας έχει 2,5 στροφές. Και οι 2,5 στροφές έχει και ο μέγας ενία αυτός. 2,5 στροφές. Η εξελικτική σπήρα έχει τις 3,5. Ποια? Εξελικτική σπήρα δεν είναι. Άλλο η εξελικτική, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο.